κάθε Τρίτη στο βιβλίο της Σοφίας Σιράχ, από όπου και συνεχίζουμε να ερμηνεύουμε το Λόγο του Θεού, διότι δεν πάβει να είναι Λόγος Θεού. Είτε βρισκόμεθα στην Καινή Διαθήκη είτε στην Παλαιά Διαθήκη, επαναλαμβάνω, είμεθα εις τον Λόγο του Θεού. Είχαμε πει την περασμένη φορά, ευρισκόμενοι στο 38ο κεφάλαιο, εις τον 15ο στίχον, ότι ο αμαρτάνων έναντι του ποιήσαντος αυτών εμπέσει εις κύραση ιατρού. Και σας είχα πει ότι είναι ένα πολύ ενδιαφέρον χωρίο αυτό, που σημαίνει ότι εκείνος που αμαρτάνει μπροστά στον πλάστη του, το δημιουργό του, αυτός θα πέσει στα χέρια του γιατρού. Και αυτό είναι μία πολύ μεγάλη αλήθεια. Και το βλέπει κανείς ότι όλοι εκείνοι οι οποίοι κατά οδήποτε τρόπο ασωτεύουν και τον χρόνο τους δεν χειρίζονται καλά στη ζωή τους και την τροφή τους το ίδιο, όλοι αυτοί στο τέλος πέφτουν στα χέρια του γιατρού. Και αυτό θα πρέπει να το έχει ο κάθε πιστός υπόψη, διότι τότε δεν ξέρω να φυλάξει ο Θεός. Λέγαμε μάλιστα ένα χωρίο που πάντα μου έκανε εντύπωση και το χρησιμοποίησα την περασμένη φορά, ότι και των κεκριμένων σου επλήστη ηγαστήρ αυτών. Είναι ο 10ος στίχος, είναι ο 14ος στίχος του 16ου ψαλμού, ότι δηλαδή και εκείνα τα οποία είναι κρυμμένα από τα μάτια των ανθρώπων και αυτά ακόμη τα δοκίμασαν οι άνθρωποι για να χορτάσουν την κοιλιά τους. Δηλαδή τα πάντα να δοκιμάσουμε, γιατί είναι κυριότατα μία εποχή ειδονιστική, τα πάντα να δοκιμάσουμε και από πλευράς γεύσεων αλλά και από πλευράς γενεθυσίου ενστίκτου. Όλα να τα δοκιμάσουμε. Βλέπετε, έχουμε σήμερα τον πανσεξουαλισμό, που οι άνθρωποι μετέρχονται όσο μπορούν περισσότερο και τι δεν μηχανεύονται. Θα προσέβαλα τα αυτιά σας αν ανέφερα το τι μηχανεύονται γύρω από το πώς θα απολαύσουν την ειδονή. Αλλά και εσείς στον κόσμο ζείτε, εφημερίδες διαβάζετε, ακούτε ειδήσεις, όλα τα βλέπετε και τα γνωρίζετε. Αλλά ο πιστός χριστιανός δεν κινείται έτσι. Αυτό πρέπει να το ξέρουμε. Μάλιστα, ο άνθρωπος όσο περνά τα χρόνια πρέπει να γίνεται περισσότερο και περισσότερο πνευματικός άνθρωπος. Βλέπετε, αυτή η μάστιγα του AIDS. Αυτή ξεκίνησε από όπου ξεκίνησε, λένε άλλοι από την Αφρική, λένε άλλοι δεν ξέρω πού, πώς. Το θέμα είναι ότι εδραπέτευσε από τα εργαστήρια των ειδικών και εξαπλώθηκε και εξαπλούνται διαρκώς σε όλο τον κόσμο. Πολλά εκατομμύρια που φέρουν την αρρώστια αυτή του AIDS, είτε σαν φορείς, είτε σαν καθ' αυτή η ασθένεια, καθ' αυτή η ασθένεια, είναι πολλά εκατομμύρια στην Αφρική. Αυτά τα ξέρετε. Και λέει κανείς, γιατί όλα αυτά? Γιατί απλούστατα οι άνθρωποι δεν είναι εγκρατείς. Εδώ, στην Ελλάδα, στη Λάρισα συγκεκριμένα, σε δημόσια καταστήματα, εφορία, ταμείο, δημόσια καταστήματα, που έχουν ανερτημένους πίνακες και ειδοποιήσεις για το θέμα του AIDS, μα πουθενά δεν είδα όπου πήγα την περίπτωση ότι να είσαστε εγκρατείς. Όχι, μπορείτε να δοκιμάζετε τις ειδονές του σεξ, αλλά προσέχετε όμως, διότι και τα λοιπά. Ή όσες διδασκαλίες και ανακοινώσεις γίνονται στα σχολεία, πουθενά δεν ακούστηκε το κήρυγμα της εγκρατείας. Οπότε λοιπόν οι άνθρωποι πληρώνουν τα σπασμένα της αφροσύνης τώρα. Πού να τολμήσουμε να πούμε για την εγκράτεια και μάλιστα στα σχολεία? Εδώ είναι το φοβερό. Βέβαια
σε κάποια ίσως χριστιανικά έντυπα να έχει γραφεί «περιορίζεστε εις την οικογένειά σας, στον άνδρα σας, στη γυναίκα σας. Μην απλώνεστε πιο πέρα, γιατί υπάρχει ο κίνδυνος του AIDS». Και βέβαια πρέπει να έχουμε το φόβο του Θεού. Αλλά είναι τόσο ισχνό αυτό το οποίο λέγεται από κάποια χριστιανικά έντυπα, είναι σαν περίπου να μην ακούγεται. Ενώ στην πλειονότητά του το θέμα είναι ναι μεν, αλλά δοκιμάσετε, αλλά προσέχετε. Δεν είναι εκεί το θέμα. Ο Θεός τιμωρεί γιατί οι άνθρωποι είναι παραβάτε των εντολών Του. Και αφού είπαμε, αγαπητοί μου, αυτά τα στοιχεία, τα πράγματα την περασμένη Τρίτη, τώρα ας προχωρήσουμε. Το θέμα βέβαια τελειώνει με το χωρίο το 15ο στην περίπτωση του ιατρού, του φαρμακοποιού, των φαρμάτων κλπ. Κλπ. Εδώ τελειώνει και ο Ιερός Συγγραφεύς μπαίνει σε ένα καινούριο θέμα που αναφέρεται στην περίπτωση της φροντίδος δια του νεκρού, δια των νεκρών, συγγνώμη, αλλά και δια την περίπτωση του πένθους. Είναι ένα έτσι απόσπασμα, μια έτσι μερικά χωρία, που μια ενότητα χωρίων που αναφέρονται στο θέμα αυτό και το οποίο νομίζω είναι πάρα πολύ χρήσιμο, γιατί πολλές φορές δεν ξέρουμε πώς να πενθήσουμε και αυτό είναι άσχημο πράγμα και αμαρτία καταλήγει, όπως θα το δούμε, αλλά και τον εαυτό μας κακώνομαι. Το ρήμα κακώνω είναι εδώ μέσα γραμμένο, Σοφία Σιράκ, δηλαδή κακοποιώ τροποντινά τον εαυτό μου με ένα πένθος που είναι αλόγιστο. Λοιπόν, είναι το 16ο χωρίο, πάντα του 38ου κεφαλαίου. Τέκνον επί νεκρό κατάγαγε δάκρυα και ως δεινά Πάσχων έναρξε θρήνου. Κατά την κρίση αυτού περίστηλον το σώμα αυτού και μη υπερίδεις την ταφή αυτού. Και η απόδοση. Τέκνον, χύσε δάκρυα για τον νεκρόν ανθρωπό σου και σαν να πάσχει τρομερά εσύ ο ίδιος, άρχισε πικρών θρήνων. Ως του αρμόζει κατά τη συνήθεια και τη θέση του, σαβάνωσε το σώμα του και μη αδιαφορήσεις για την ταφή του. Όπως βλέπετε, ο Ιερός Συγγραφεύς εισέρχεται σε αυτό το καινούριο θέμα. Είναι η φροντίδα του νεκρού. Ομιλεί περί εκδηλώσεως πένθους, όπως θα δούμε στην ανάλυση. Βέβαια, προτρέπει τα δάκρυα σαν ανθρώπινα. Δεν υπάρχει αντίρρηση. Ο Θεός έκανε τον άνθρωπο και να γελά και να κλαίει. Τα ζώα δεν έχουν αυτό το προνόμιο ούτε να γελούν, ούτε να κλαίουν. Όμως, αν έχετε παρατηρήσει, αν μελετάτε τη συμπεριφορά τουλάχιστον των κατοικιδίων ζώων, ένα ζώο έχει άλλες εκδηλώσεις. Εάν έχει χαρά, δηλαδή είναι ικανοποιημένο το ζώο, το βλέπετε να έχει εκδηλώσεις χαράς. Εάν αντιθέτως έχει λύπη, τότε έχει εκδηλώσεις με κινήσεις, λύπης. Αλλά δεν έχει όμως το ζώο το προνόμιο ούτε να κλαίει, ούτε να γελάει. Ο άνθρωπος όταν δεν κλαίει και δεν πενθεί ή είναι αδιάφορος μπροστά στην πραγματικότητα ή είναι θηριώδης. Προσέξτε, θηριώδης. Θα λέγαμε, τουλάχιστον είπαμε, αφού τα ζώα δεν έχουν δάκρυα, στέκεται ασυγκίνητος όπως ένα θηρίο. Σας είπα όμως ότι και τα ζώα έχουν το πένθος τους με τον τρόπο τους. Εδώ ακόμη το χωρίον ομιλεί περί θρήνου.
Αυτό ειδικά ο θρύλος δηλαδή ανήκει στην Παλαιά Διαθήκη, που δεν υπήρχε κατά έναν χτυπητό τρόπο η ελπίδα της Αναστάσεως. Βέβαια υπήρχε, αλλά δεν ήταν έκδηλη η περίπτωση της Αναστάσεως των νεκρών. Παραβάλλατε την περίπτωση του Κυρίου όταν ζήτησε να πάνε στο νεκροταφείο, δηλαδή εκεί που ήταν θαμμένος. Ήταν σε μικρά σπήλαια η τάφη την εποχή εκείνη, τεχνητά ή φυσικά σπήλαια, για να επισκεφτεί εκεί στο σπήλαιο το φίλο του το Λάζαρο. Ήτανε και η Μάρθα, ήτανε και η Μαρία. Βεβαίως η Μάρθα έκλαιγε πολύ. Της λέει, μη κλαις, ο αδερφός σου θα αναστηθεί. Ναι, λέει, το ξέρω. Από πού το ξέρε? Από την Παλαιά Διαθήκη. Αλλά δεν ήταν όμως έτσι πάρα πολύ σαφές. Σαφές χωρίς να είναι σαφές. Δεν ατονίζεται το ιδιαίτερο. Ότι δηλαδή ο αδερφός μου, ναι, λέει, πιστεύω ότι θα αναστηθεί. Θα αναστηθεί, λέγει, την εσχάτην ημέρα. Αυτό είναι μεγάλο κεφάλαιο για την εσχάτην ημέρα. Είναι η ημέρα της κρίσεως. Έχουμε πολλά σημεία μέσα στην Παλαιά Διαθήκη που αναφέρονται εις την τελευταία ημέρα της ιστορίας. Αφέρει πει πρόκειρα, σας το λέγω. Τελειώνει κάπως έτσι το βιβλίο του Εκκλησιαστού. Ότι άπαντο κτίσμα, δηλαδή όλη η δημιουργία, θα φτάσει εις κρίση. Θα κριθεί. Και λοιπά και λοιπά. Αυτό σας το είπα εντελώς πρόχειρα. Για να δείτε ότι ναι μεν, αλλά ήταν ωστόσο όχι στην κοινή καθημερινή κρίση. Πιστεύω, λέει, ότι θα αναστηθεί ο αδελφός μου την εσχάτην ημέρα. Όχι, λέει ο Κύριος, τώρα θα αναστηθεί ο αδελφός σου. Το οποίο βέβαια η Μάρθα, πού να το φανταστεί αυτό, πώς. Καταλαβαίνετε λοιπόν τη χαρά που είχε όταν είδε τον αδελφό της να αναστήνεται. Πάντως ο θρήνος και ο κόπετος που συναντάμε και στη δική μας τη ζωή ως χριστιανοί. Μάλιστα σε κάποιες ίσως περιοχές της πατρίδος μας ιδιαίτερα τονίζεται ο θρήνος και ο κοπετός. Για να μην πω ότι υπάρχουν και ειδικά πρόσωπα, κυρίως γυναίκες βεβαίως, οι οποίες ασκούν των θρήνων και των κοπετών. Φέρει πει στην Ήπειρο ή όπου αλλού, δεν ξέρω. Και έχουν τα γνωστά τραγούδια, τα οποία είναι πένθυμα τραγούδια και είναι γεμάτα από επένους για τον νεκρόν, εσύ που ήσουν έτσι, εσύ που ήσουν έτσι, και κλαίνε και χτυπιώνται. Κοπετός δε είναι, όταν τραβάω τα μαλλιά μου τα ξεριζώνω και χτυπάω με τη γροθιά μου το στήθος μου. Αυτό λέγεται κοπετός. Θρήνος είναι τα άγρια δάκρυα, το άγριο κλάμα. Θρήνος λοιπόν και κοπετός. Βέβαια, περιττών να σας πω ότι όλα αυτά η Εκκλησία μας δεν τα θέλει. Εν όψη της Αναστάσεως των νεκρών. Μπορεί να τα ανέχεται, γιατί μπορεί να είναι συνήθειες, τοπικές. Δεν θα πάει η Φερειπίνη Εκκλησία να πει σε ένα σπίτι που πενθεί με κοπετούς και με μυρολόγια να πει σταματήστε, σταματήστε. Δεν το κάνει αυτό. Αλλά όμως ουσιαστικά η Εκκλησία δεν θέλει αυτό το κλίμα πένθους. Στον θάνατο του πρωτομάρτυρο Στεφάνου, ίσως θα μου αντίπητε, έγινε κοπετός. Δηλαδή από το χτύπημα στο στήθος και λοιπά. Είναι γραμμένο μέσα στο βιβλίο των πράξεων των Αποστόλων. Σημειώσατε ότι ακόμα δεν είχε παρέλθει, παρότι αυτοί που έκλεγαν, έκαναν τον κοπετόν και τον θρήνο, ήσαν χριστιανοί, αλλά σαν συνήθεια ακόμη δεν είχε παρέλθει. Και από τον Ιερόν Ευαγγελιστή Λουκά καταγράφεται ότι έγινε αυτός ο κοπετός. Προχωρώ σε αυτά που λέει τώρα η Σοφία Σιράκ, εκείνο το περίστυλον το σώμα αυτού. Τι σημαίνει? Είναι
ο τρόπος σαβανώματος, όπως ήταν συνήθεια εις τους Εβραίους και όπως το συναντάμε και εις τον Λάζαρο των νεκρών. Θυμηθείτε όταν ο Κύριος είπε όταν έφτασε εκεί «Λύσατε αυτόν». Μια μικρή λεπτομέρεια που είναι χαρακτηριστική, η εξής. Σας είπα ότι ήταν ή φυσικά ή τεχνητά τα μνήματα, οι τάφοι της εποχής εκείνης, χιλώματα σε βράβους και τα λοιπά, και έβαζαν και μία πέτρα μεγάλη. Παραβάλλατε την περίπτωση του τάφου του Χριστού που ήταν επάνω σε κάποιο, μέσα σε ένα βράχο και που είχαν βάλει από τον πελώριο, την πελώρια πλάτο, την πελώρια πέτρα για να φυλάσσεται ο τάφος. Και την είχαν σφραγίσει πάλι σε αυτή την πέτρα για να μην τάχα κλαπεί το σώμα του Ιησού και υποθεί ότι αναστήθη από τους νεκρούς, όπως είπαν οι άρχοντες εις τον Πιλάτον, και ότι θα είναι η τελευταία πλάνη χειρότερη από την πρώτη, ότι δηλαδή αναστήθη. Τι περίεργο πράγμα, είναι οι εχθροί του Χριστού, θυμήθηκαν τα λόγια του Χριστού ότι θα αναστηθεί, οι μαθητές του, ο κύκλος του δεν το θυμήθηκαν. Και τούτο θεία προνοία για να ασφαλιστεί η αλήθεια της Αναστάσεως του Χριστού. Ωστόσο, και μάλιστα σφραγίδες να μπουν, ο Πιλάτος είπε «Εσείς ξέρετε, κάνετε ό,τι νομίζετε, βάλτε και στρατιώτες εκεί να φρουρούν τα γνωστά που γνωρίζουμε από τα Ευαγγέλια». Όμως, στον Λάζαρο, κάτι ανάλογο σας είπα, ήταν αυτές οι κυρίες, το κι με έψιλον γιώτα, η κυρία, το κι με έψιλον γιώτα. Θα πει, αυτός ο πάνινος, υφασμάτινος επίδεσμος, λουρίδες, όπως είχαμε, έχουμε ίσως ακόμα, ξέρω εγώ, στα μικρά παιδιά, στα μωρά, που όταν θέλουμε το βράδυ να τα κοιμήσουμε και τα λοιπά, τα τυλίγουμε με αυτό το πράγμα και βάζουμε και τα χέρια μέσα, μαρτύρια δηλαδή, και να κάνει και ζέστη και τα χέρια μέσα, τα ποδάρια όλα μέσα και είναι τυλιγμένο εκεί το παιδάκι, δεν μπορεί να κουνήσει. Το ξέρετε αυτό. Έτσι ήταν ο νεκρός. Έμπαινε επιπλέον και το φακιόλιο, δηλαδή μια σκούφια έμπαινε. Και έτσι τίποτα δεν εφαίρεται από το σώμα. Αυτή η έννοια είναι που είπε ο Χριστός, λύσατε αυτόν, να τον λύσετε. Προσέξτε δύο σημεία που σας είπα λεπτομέρειες, αλλά πολύ ενδεικτικές. Όταν έφτασαν πρώτου μνημείου, ο Κύριος είπε να άρουν τον λίθο, να βγάλουμε την πέτρα μπροστά. «Κύριε, εσύ θα κάνεις το μέγιστο, την Ανάσταση του νεκρού και μάλιστα τεταρτέως νεκρός». Μάλιστα οι αδελφοί, οι αδελφές είπανε «Κύριε, όζει, μυρίζει, τέσσερις μέρες». Γιατί δεν λες και στην πέτρα να φύγει από το στόμιο του μνημείου? Γιατί απλούστατε. Την πέτρα μπορούσε να τη σηκώσουν άνθρωποι. Και εκείνα που μπορούν οι άνθρωποι να κάνουν, δεν τα κάνει ο Θεός. Ενώ την Ανάσταση ενός νεκρού δεν μπορεί να την κάνουν οι άνθρωποι, τότε την κάνει ο Θεός. Και είπε εκείνο το «Λάζαρε, δεύρω έξω». «Λάζαρε, έλα έξω». Αφού είπε προηγουμένως να τον λύσουν, γιατί δεν μπορούσε να περπατήσει, αφού ήταν δεμένος με αυτές τις κυρίες. Ξαναλέω, έψιμο γιώτη. Λοιπόν, έτσι έγινε και με το κορίτσι εκείνο του ανθρώπου του, του Ιαΐρου, ευχαριστώ. Τι είπε, αφού ανέστησε το κορίτσι, 12 χρονών κοριτσάκι ήταν, είπε να της δώσουν τροφή να φάει. Δηλαδή να δυναμώσει. Πέρασε περιπέτεια. Καλά Κύριε, δεν μπορούσες μετά την Ανάσταση να κάνεις το κορίτσι να είναι δυνατό, να πάρει τις βιταμίνες του, να... Όχι, αυτό μπορεί να το κάνουν οι άνθρωποι. Βλέπετε λοιπόν, ό,τι δεν κάνουν οι άνθρωποι, δεν μπορούν να κάνουν οι άνθρωποι, το κάνει ο Θεός. Ό,τι μπορούν να κάνει ο Θεός,
δεν το κάνουν οι άνθρωποι κλπ. Τέλος πάντων, το θέμα είναι να πάρουμε μία εικόνα του σαβανώματος. Έτσι σαβάνωναν τότε τους νεκρούς. Σημειώσατε δε ότι όταν αναστήθηκε ο Χριστός, που ήταν έτσι τυλιγμένος με αυτές τις κυρίες, τι έγινε? Ο Χριστός βγήκε από μέσα χωρίς να λυθούν αυτές ή να ξετυλιχθούν αυτές οι κυρίες, καθόλου τίποτα. Όπως βγαίνει από το κουκούλι ο μετακαρκόλικας, τρυπάει το κουκούλι του. Εγώ μικρός καλλιεργούσα, όλα τα παιδιά στο σχολείο θυμάμαι, ήταν μόδα. Καλλιεργούσαμε έτσι για χάρη, μας άρεσε, μεταξοσκόλικες. Θα έχετε κι εσείς δει πως γίνεται. Τρυπάει με ένα υγρό που ρίχνει από μέσα, αφού το σκουλίκι έγινε πεταλούδα, νύμφη, τρυπάει το σκουλί και βγαίνει από εκεί. Έτσι ακριβώς βγήκε ο Χριστός μέσα από τα σάβανά του. Και όχι μόνο, όταν έφτασαν οι γυναίκες εκεί, όταν έφτασε ο Απόστολος Πέτρος με τον Ιωάννη, μας σημειώνει σαν αυτό τις μάρτυρες το εξής, ότι όλος αυτός ο περίδεσμος που εκάλυπτε το σώμα ήταν στο τάφο επάνω. Το δε φακιόλιον, αυτό το σκουπί που έβαζαν στο νεκρόν, ήταν λέει εις ένα τόπο του μνήματος εντετυλιγμένο. Δηλαδή οι άγγελοι έκανε αυτό που θα έκανε μια νοικοκυρά, ένας άνθρωπος. Δηλαδή, τύλιξαν τα σάβανα τροχοντινά σε έναν τόπο, μια λεπτομέρεια. Ότι φρόντισαν οι άγγελοι για ένα θέμα, για μια εργασία που δεν ήταν δυνατόν να το κάνουν οι άνθρωποι ως απουσιάζοντες, αλλά και μη δυνάμενοι να εισέλθουν στον τάφο, αφού ο τάφος ήταν κλειστός με την πλάκα. Σημειώσατε, όλα αυτά έγιναν, η Ανάσταση του Χριστού έγινε, πάντοτε του λίθου τοποθετημένου εις την είσοδο του μνημείου. Δεν ξέρουμε τι ώρα αναστήθηκε ο Χριστός. Συμβατικά βάζουμε για να κλείσουμε τις τρεις ημέρες. Τώρα βγαίνω λιγάκι από το θέμα, δεν πειράζει. Τις τρεις ημέρες βάζουμε και βάζουμε αυτήν την αστρονομική ημερομηνία, δεδομένου ότι οι Εβραίοι δεν χρησιμοποιούσαν την αστρονομική. Εμείς λέμε αλλάζει η μέρα από 12 μεσάνυχτα σε 12 μεσάνυχτα. Η μέρα στους Εβραίους άλλαζε από δύση ηλίου σε δύση ηλίου. Σημειώσατε ότι πήρε μέρος της πρώτης ημέρας από την Παρασκευή 3 το μεσημέρι που ο Κύριος απέθανε επί του Σταυρού. Επήρε το Σάββατο ολόκληρο. Επήρε και την Κυριακή, την πρώτη της εβδομάδας, αφού είχε δύσει ο ήλιος το Σάββατο προς Κυριακή. Έτσι έχουμε τρεις ημέρες, μάλιστα θεολογούμε ότι έμεινε ο Κύριος 33 ώρες εις τον τάφο, παίρνοντας από τρεις μέρες μέρος. Η μεσαία ημέρα το Σάββατο ολόκληρο. Λοιπόν, επειδή δεν ξέρουμε τι ώρα αναστήθηκε ο Χριστός, συμβατικά και χρησιμοποιούντες των χρόνων των αστρονομικών, λέμε ότι 12 τη νύχτα θα αναστήσουν. Χτυπάνε οι καμπάνες, στα γνωστά. Όμως αγαπητοί μου, η ώρα της Αναστάσεως του Χριστού είναι άγνωστη. Είναι μυστήριο. Γιατί άραγε? Διότι απλούστατα και κάποιοι χρόνοι ανήκουν στη γνώση μόνο του Θεού, μόνο του Θεού. Όμως θα είναι και ο χρόνος που θα ξανάρθει ο Χριστός να κρίνει τον κόσμο και να τελειώσει η ιστορία, είναι άγνωστος. Και κάτι ακόμα, ότι ο Χριστός βγήκε από τον τάφο όπως βγήκε από τα σάβανα. Από τα σάβανα βγήκε χωρίς να παραβιάσει τα σάβανα. Σημειώσατε παρακαλώ ότι όταν γίνεται το τύλιγμα αυτό με τις κυρίες,
σημειώσατε ότι έφεραν εντωμεταξύ ρητινούδη αρώματα, όπως ήταν η σμύρνα και η αλόη, ρητινούδη αρώματα, και τύλιγαν ώστε να είναι ένα, να γίνεται με τα σάπανα το σώμα ένα σώμα. Πού να βγεις από εκεί? Και αν υποτεθεί ότι ο Χριστός αναστήθηκε γιατί λιποθύμησε, όπως μερικοί λένε και τα λοιπά, πού? Και να λιποθυμούσε κανείς, θα πέθαινε από την ασφυξία των πόρων του σώματος. Αυτό το γνωρίζουμε. Το γνωρίζουμε πάρα πολύ καλά. Στην αρχαιότητα κάποτε κάποιος ήθελε να παρουσιάσει το γιο του σαν ένα ήρωα, ξέρω εγώ, θα το ξέρετε και εσείς στο σχολείο, το έχουμε μάθει, και το είχε βάλει μια στολή τέτοια που βέβαια ο αέρας εμποδιζόταν να αναπνεύσουν οι πόροι του σώματος. Κάποια στιγμή αυτός, ο γιος του, σε μια γιορτή έπεσε κάτω νεκρός. Γιατί δεν υπήρχε η λεγόμενη αδήλως αναπνοή. Όχι να είναι αυτό το σοβάνωμα με αυτά τα υλικά κτλ. Από εκεί λοιπόν βγήκε ο Χριστός. Πώς βγήκε? Όπως βγήκε και από τον τάφο, ενώ ήταν σφραγισμένος με αυτή την πελώρια πέτρα. Πώς βγήκε? Όπως μπήκε εις το Υπερόν. Γι' αυτό ο Ευαγγελιστής Ιωάννης δεν διστάζει και δεν αμελεί να το γράψει δύο φορές, ότι ο Χριστός μπήκε εις το Υπερόν των μαθητών, των θυρών και κλεισμένων. Ενώ είναι το πραγματικό του σώμα, ταυτόχρονα έχει νέες διαστάσεις. Αυτό που θα έχουμε και εμείς όταν θα αναστηθούμε για τη Βασιλεία του Θεού. Και την κόλαση. Και εκείνοι που θα πάνε στην κόλαση θα έχουν το ίδιο σώμα. Λένε μερικοί, και τι είναι, λέει, η κόλαση, καζάνια? Μακάρι, αγαπητοί μου, να ήταν καζάνια. Μακάρι. Πάντως θα είναι αυτό το ίδιο σώμα. Αρκετά όμως σας είπα και ας προχωρήσουμε. Εδώ η προτροπή του Ιερού Συγγραφέως είναι να μην αμεληθεί η φροντίδα του νεκρού. Εξάλλου αυτό που λέμε κηδεία είναι από το κίδομε, το κίμε ήτα. Κίδομε, που θα πει φροντίζω. Θα πει, βγαίνει από εκεί και το ουσιαστικό κηδεμόν. Μας λέγανε στο σχολείο, άμα κάναμε καμιά αταξία, φύγε από βολή, ξέρω εγώ, και να φέρεις και τον κηδεμόνα σου. Τώρα, αν είναι ο πραγματικός πατέρας ή κάποιος ο οποίος φροντίζει για μένα, άλλη παράγραφος, πάντως λέγεται κηδεμόν. Έτσι, από εκεί παράγεται και η λέξη κηδεία, δηλαδή η φροντίδα για τον νεκρόν. Κατά την κρίση αυτού, λέει ο Ιερός Συγγραφέας, που σημαίνει κατά την επιφάνεια αυτού. Δηλαδή, αν ήταν ένα πρόσωπο σημαίνων ή όχι. Αλλά, πάντως, στους χριστιανούς είναι επιβεβλημένη η κηδεία. Επειδή ο άνθρωπος παραμένει και νεκρός, να είναι η εικόνα του Θεού. Σας είπα ότι σε εμάς τους χριστιανούς είναι επιβεβλημένη η κηδεία, επειδή ο άνθρωπος, σας είπα, παραμένει και νεκρός ακόμη, να είναι η εικόνα του Θεού. Βλέπετε, έχουμε το φέρετρο στο μέσο της εκκλησίας, βγαίνει ο ιερεύς, θυμιάζει το φέρετρο, δηλαδή το νεκρό, θυμιάζει. Θυμιάζει τις εικόνες. Θυμιάζει τους πιστούς, θυμιάζει και τον νεκρό. Διότι είτε ζωντανός είναι ο άνθρωπος, είτε νεκρός, παραμένει η εικόνα του Θεού. Όπως ομοίως έχουμε και τα κεριά. Βλέπετε, δύο λαμπάδες εκατέρωθεν του νεκρού. Αλλά και στο σπίτι που θα πάμε, εκεί που να πάρουν τον νεκρόν οι ιερείς, υπάρχει εκεί ένα, ξέρω εγώ, και βάζουνε, ανάβουνε κεριά. Όλα αυτά γιατί? Προς τιμήν της εικόνας του Θεού που είναι ο νεκρός.
τίποτε άλλο. Αν τώρα από άγνοια χάνουμε αυτά τα πράγματα, τι να σας πω, ξέρω εγώ. Γιατί θα ήθελε, Φερρυππίν, η ενορία να εισπράξει χρήματα με το άναμα των κεριών, γιατί διότι, δεν ξέρω. Γι' αυτό λοιπόν, μετερχόμεθα, ό,τι πρέπει να μετέλθουμε. Ας θυμηθούμε ακόμη τον Νικόδημο και τον Ιωσήφ, που εφρόντισαν για το νεκρό σώμα του Κυρίου. Η φροντίδα του νεκρού ήταν πάρα πολύ σπουδαία, γιατί αν ο νεκρός δεν εφροντίζεται, αυτό θα ήταν μία για αυτόν τιμωρία. Έχουμε πάρα πολλά περιστατικά στην ιστορία. Σημειώσατε όχι μόνο στους Εβραίους, αλλά και στους Έλληνες, αλλά και σε άλλους λαούς. Δεν έχω παρά να σας θυμίσω στη δική μας ιστορία την Αντιγόνη που θάπτει το νεκρό σώμα του αδελφού της παρά τη ρητή εντολή να μην, κρέοντος, να μην θάψει τον αδελφό της, γιατί ήθελε αυτός να τιμωρήσει τον αδελφό της Αντιγόνης. Και εκεί εκτιμήσετε το όλο έργο το γνωστό και θεατρικό μάλιστα και τα λοιπά. Θυμηθείτε ακόμα τους 10 στρατηγούς των Αθηναίων που σε μια μάχη που έκαναν, ένα εγώ σποταμίς, αν θυμάμαι καλά, που δεν περισυνέλεξαν τους νεκρούς από τη θάλασσα και τους κατηδίκασαν σε θάνατο και τους 10 στρατηγούς. Ο μόνος ο οποίος έριξε αθωωτική ψήφων ήταν ο Σωκράτης. Ακόμη σας θυμίζω τον Σύρο Βασιλέα, όταν ήδη στην Νινεβή βρίσκεται εχμάλωτος από το Βόρειο Βασίλειο ο Τοβίτ, τι έγινε, πετούσε εκείνους οι οποίοι ατακτούσαν, εκ των Εβραίων εννοείται, απειθαρχούσαν κλπ, τους πετούσε από το τείχος της Νινεβή, εφωνεύοντο από το ύψος που έπεφταν, και είχε δώσει εντολή να μην τους θάπτουν. Και πήγαινε ο Τοβίτ κρυφά και έπαιρνε τα σώματα αυτά των Εβραίων για να τα θάψει. Κατηγγέλθη όμως και γνωστή ιστορία παρακάτω. Θέλω να σας δείξω εδώ ότι πάντοτε σε κάθε εποχή εθεωρείται τιμωρία δια των νεκρών να μην ταφεί. Έπρεπε δηλαδή ο νεκρός να ταφεί. Η κηδεία στους χριστιανούς πρέπει να είναι κατά την κρίση αυτού, όπως λέει εδώ ο σοφός Ιράχ. Αλλά εάν βέβαια είναι επιφανές πρόσωπον ή δεν είναι επιφανές, χωρίς βέβαια θα λέγαμε διακρίσεις πιο περισσότερες που θα ήσαν πολύ άσχημες, αλλά δεν πρέπει ποτέ, έστω κι αν ήταν επίσημο πρόσωπο, ποτέ να μην είναι η κηδεία επιβαρημένη με το πομπόδες και την πολυτέλεια. Ας το προσέξουμε και αυτό. Μάλιστα στα μνημόσυνα, όταν μέσα στην εκκλησία βάζουν σε εργολάβους κηδιών την υπόθεση αυτή του μνημοσύνου, και εκεί τι γίνεται, ξέρετε τι γίνεται. Φορτώνουν εκεί γύρω από το δίσκο γλάστρες, γλαστρούλες, πράγματα, κορδέλες και τα λοιπά. Γιατί όλη αυτή η πομπή, γιατί όλο αυτό το πομπόδες, δεν χρειάζεται. Ο δίσκος με τα δύο κεριά που θα ανάβουν εκατέρωθεν του δίσκου του μνημοσύνου. Θα πονέσουμε λοιπόν το νεκρό μας, είναι σπουδαία αυτά που λέμε, πρέπει να τα τηρούμε. Θα πονέσουμε λοιπόν το νεκρό μας, θα κλάψουμε, αλλά ποτέ υπερβολικά, επειδή πιστεύουμε στην Ανάσταση των νεκρών. Όταν κάποιος πεθάνει, να μην φτάσουμε να πούμε εκείνο που υπόθηκε δια των πλούσιων της παραβολής, απέθανε και ο πλούσιος και ετάφη. Λοιπόν, απέθανε και ετάφη. Οι άνθρωποι ανύποπτοι δεν γνώριζαν ότι υπάρχει ένα άλλο σκηνικό πέρα από τον τάφο που ευρέθηκε εις τον άδεινο πλούσιο και τα λοιπά και τα λοιπά. Κύριε το απέθανε και ετάφη.
σαν να μην υπάρχει τίποτε άλλο παρακάτω. Και πηγαίνουμε στον 17ο, αγαπητοί μου, στίχο. Πίκρανων κλαθμών και θέρμανων κοπετών και πήγησον το πένθος κατά την αξίαν αυτού ημέραν μία και δύο χάριν διαβολής και παρακλήθητη λύπης ένεκα. Κλάψε των νεκρών πικρός, χύσε δάκρυα θερμά με τα οδυρμών και διατήρησε το πένθος του ανάλογα με την κοινωνική του θέση μία ή δύο τουλάχιστον ημέρες προς αποφυγή της κατηγορίας επί αναλγησία ότι δεν πονάς. Κατόπιν παρηγορήσου για να θέσεις τέρμα στη λύπη σου. Ήδη σχολιάσαμε το χωρίο στο περιεχόμενο του από το προηγούμενο χωρίο ότι ο κοπετός για μας το χριστιανός δεν επιτρέπεται κτλ. Κτλ. Μένουμε όμως να δούμε τον χρόνο του πένθους. Είναι πολύτιμο αυτό το χωρίο για να μας δείξει τον χρόνο του πένθους. Εδώ ομιλεί ο Ιερός Συγγραφέας περί μιας ή δύο ημερών πένθους. Το Ταλμούδ, δηλαδή η παράδοση των Εβραίων, έλεγε τρεις ημέρες πένθους. Ο ίδιος ο Σιράχ λέει στο 22ο κεφάλαιο «Πένθος νεκρού επτά ημέρες». Δεν αντιφάσκει, αλλά είναι διάφορες περιπτώσεις. Ο Μωυσής περθήθηκε από το λαό όταν πέθανε 40 ημέρες και μάλιστα δεν ήξεραν, ούτε ποτέ έμαθαν οι Εβραίοι πού πέθανε. Ανέβηκε στο όρος και εκεί απέθανε τον τάφο του και τον τάφο του. Ποτέ δεν ευρέθηκε νεκρόν σώμα του Μωυσέως, ποτέ. Πάντως περθήθηκε 40 ημέρες. Ο Άρων, ο αδερφός του, ως πρώτος αρχιερεύς του λαού, πενθήθηκε 30 ημέρες. Το θέμα είναι ότι το πένθος οφείλει να κρατά λίγο. Διότι, όπως θα μας πει ότι ο Ιερός Συγγραφέας, ότι απολύπης, θα μας το πει λίγο πιο κάτω, απολύπης εκβαίνει θάνατος, δηλαδή από τη λύπη βγαίνει ο θάνατος. Θα μιλήσουμε αρκετά για αυτό το χωρίο, είναι το επόμενο χωρίο. Δεν πρέπει λοιπόν να φτάσουμε μέχρι που να αρρωστήσουμε και να πεθάνουμε, πενθούντες. Σε εμάς τους Ορθοδόξους Χριστιανούς είναι τελείως απαράδεκτον να πενθούμε χρόνια ολόκληρα. Να μην πηγαίνουμε στην εκκλησία, μάλιστα 3 χρόνια να μην πηγαίνουμε στην εκκλησία. Άκουσον, άκουσον. 3 χρόνια να μην πηγαίνουμε στην εκκλησία, γιατί πενθούμε, λέει, ως να είναι η εκκλησία χώρος χορού, τόπος χορού και διασκεδάσεως. Και θα μας παρεξηγήσουνε, αν μας δουν στην εκκλησία νωρίς να πηγαίνουμε με το πένθος μας. Αλίμονό μας, αγαπητοί μου. Ή ακόμη, αν γύρω από τον ναό υπάρχει νεκροταφείο, όπως είναι στη Λάρισα, το νεκροταφείο το παλιό που μέχρι τώρα είχαμε, τώρα έχουμε καινούριο νεκροταφείο, που ήταν ο ναός των Δεξιαρχών. Είναι κάτι που το έχω δει πάρα πολλές φορές. Εκείνες οι κυρίες που περνούσαν δεν έμπαιναν στο ναό. Έμπαιναν κλεφτά πρωί να μην τις δει μάτι να μπαίνουν στην εκκλησία, επειδή υπάρχουν αυτές οι περίεργες αντιλήψεις, να ανάβουν ένα κερί και να εξαφανίζονται. Και τι να κάνουνε, να βρίσκονται, παρακαλώ, στους γύρω χώρους που ήταν οι τάφοι, ο τάφος του συζύγου, ο τάφος του παιδιού, ξέρω εγώ κτλ. Και εκεί να ασχολούνται κατά τη διάρκεια της Θείας Λειτουργίας, να ασχολούνται με τον εξοραϊσμό του τάφου, να πλύνουν τον τάφο, να ανάψουν το κανδύλι, να κτλ. Έτσι δυστυχώς. Είμαστε χριστιανοί,
Είμαστε χριστιανοί που πιστεύουμε στην Ανάσταση του Χριστού και στην Ανάσταση των νεκρών. Είναι φοβερό. Ακόμα ως προς τα μαύρα ρούχα. Επιτρέψατε μου να λογαριάσουμε την ψυχολογία των οικείων και μάλιστα των παιδιών της οικογενείας που με την παρουσία των μαύρων ενοχλείται. Μη μου πείτε ότι εμείς γιατί φοράμε μαύρα. Είναι ένα ισόβιο πένθος που έχουμε και αυτό ανήκε μόνο εις τους μοναχούς. Μόνο. Αλλά εδώ το να πεθύσει κανείς με μέλανα μαύρα ρούχα, ναι, είναι μία αντίληψη. Θα σας πω και ποικίλες άλλες αντιλήψεις. Σε άλλες χώρες πενδούν με τα άσπρα. Το ξέρετε ότι στην Ευρώπη, αντί να φορούν μαύρα οι πενθούντες, φοράνε άσπρα. Ακόμη να σας θυμίσω και τούτο, ότι απειγορεύεται εις τους Εβραίους να ξελιστούν οι άνδρες, διότι θεωρείται ανδρικό δείγμα ο πόγωνας, δηλαδή τα γένια. Ξέρετε πότε κόβαναν τα γένια τους? Όταν πενθούσαν. Το αντίθετο από εκείνο που έχουμε εμείς σήμερα. Δηλαδή, σήμερα εμείς ξυριζόμαστε, γιατί είναι καθιερωμένο να ξυριζόμαστε οι άνδρες, αλλά αφήνουμε γένια τουλάχιστον μέχρι τα 40 για να δείξουμε το πένθος μας. Το θέμα είναι, αν και αυτό το τελευταίο είναι αντιφατικό, αφήνω γένια για να δείξω πένθος, κόβω τα γένια για να δείξω πένθος. Είναι συμβατικό πράγμα. Εντελώς συμβατικό για να δείξουμε ότι πενθούμε. Και ένα σωρό άλλα πράγματα, όπως βάζουμε το περιβραχιόνιο. Όταν η μητέρα μου πέθανε, βέβαια μόνο την ημέρα της κηδείας, ίσως και του μνημοσύνου, φόρεσα περιβραχιόνιο μαύρο. Φορούσα όμως μαύρη γραβάτα. Η μαύρη γραβάτα, παρότι στους πενθούντας υπάρχει η αρμόζη, ήταν όμως μέρος της στολής. Υπηρετούσα στην αεροπορία και προέβλεπε η στολή μαύρη γραβάτα. Όχι λοιπόν δια το πένθος, αλλά διότι το προέβλεπε αυτό η στολή της αεροπορίας. Λοιπόν, όχι πολύ αγαπητοί μου, όχι πολύ. Υπάρχει ολόκληρη φιλολογία γύρω από το θέμα των μαύρων ρούχων. Αν κάποια γυναίκα είναι ηλικιωμένη και χείρα και αν θέλει μπορεί να φοράει μαύρα ισοβίως και αν θέλει. Πάντως ξαναλέγω, όταν υπάρχουν μικρά παιδιά στο σπίτι ενοχλούνται πάρα πολύ και επιμένουν στη μάνα τους να βγάλει τα μαύρα ρούχα δικαιολογημένα. Και με ρωτάνε πολλές τέτοιες γυναίκες και λέγω ναι, να ξανοίξει το θέμα. Δηλαδή, βάλετε ένα γκρι, βάλετε ένα μπλε κλπ. Κλπ. Αλλά γιατί όμως, προσέξτε εδώ να δείτε το γιατί. Λέει το εξής, που είναι πάρα πολύ σημαντικό. Θα πενθήσεις, λέει ο σοφός Σιράχ, χάριν διαβολής. Δηλαδή να μην παρεξηγηθείς. Μη σε κατηγορήσουν. Και πούνε να, κοίταξε, έβαλε κόκκινα και λοιπά και λοιπά. Αμέσως από τη δεύτερη μέρα έβαλε κόκκινα. Για να μην παρεξηγηθείς λοιπόν, να πενθήσεις έστω και με τα μαύρα σου. Αλλά προσέξτε, θα περάσει το θέμα της διαβολής. Γιατί όταν μια γυναίκα που πενθεί, πέθανε ο άνδρας της παραδείγματι, και βάλει πάρα πολύ γρήγορα άλλα ρούχα, βεβαίως θα παρεξηγηθεί. Θα πούν, βλέπεις, νεάζει, προαλήφθηκε για παντριά και την κατηγορώ. Αυτή είναι η διαβολή, η κατηγορία. Λοιπόν, θα πενθήσεις όσο πρέπει για να μην σε κατηγορήσουν. Και η αλλαγή του μαύρου να είναι προοδευτικό σιγά σιγά. Δεν μπορεί να είναι μια γυναίκα 25 χρονών, 20-25 χρονών, πέθανε ο σύζυγός της για μια στιγμή, μέχρι που να πεθάνει και αυτή να φοράει μαύρα. Δεν πρέπει.
Αν θέλει να κάνει δεύτερο γάμο, λέει ο Απόστολος Παύλος, άμα θέλει, ας το κάνει. Αλλά εν κυρίω θα είναι ο δεύτερος γάμος. Και ακόμη κάτι, μια που ήρθε τώρα εδώ η κουβέντα, καλό θα ήταν να μην ξαναπαντρευτεί. Καλό θα ήταν, λέει ο Απόστολος Παύλος. Και σημειώνει ότι... τι σημειώνει, αυτό που η Εκκλησία έχει σαν κανόνα της. Τι, αν διαβάσετε στο ευχολόγιο την ακολουθία του γάμου, εάν υποτεθεί ο άνδρας που παίρνει είναι και αυτός χείρος, ξέρετε πως είναι, νομίζετε πως θα ακούτε μία πένθυμη ακολουθία. Μία πένθυμη ακολουθία. Η ακολουθία του γάμου στο δεύτερο γάμο. Εφόσον και οι δύο είναι, θα λέγαμε, εκπένθους, όχι εκ διαζυγίου, εκπένθους. Τώρα, εάν κάποιο πρόσωπο, ή ο άνδρας ή η γυναίκα, που είναι από πένθους, κάνει γάμο με ένα πρόσωπο που είναι πρώτος γάμος, τότε χάριν εκείνου που κάνει τον πρώτον γάμο, λέγεται η ακολουθία η κανονική του γάμου. Αλλά χάρη είναι εκείνου που κάνει πρώτον γάμο. Δηλαδή δείχνουν όλα αυτά. Εν τη αυτή περιπτώσει, αυτό που λέει ο Απόστολος Παύλος, ότι καλό θα ήταν είτε ο άνδρας είτε η γυναίκα, εάν πεθάνει ο έτερος σύζυγος, σύζυγος, να μείνουν όπως είναι. Δηλαδή να μην ξαναπαντρευτούν. Για να μην πω πολλές άλλες δυσκολίες που μπορεί να υπάρχουν. Αν υπάρχουν παιδιά, αν έχουμε το φαινόμενο του πατριού, όπως το λένε, πατριός, δεν είναι σωστή λέξη, της μητριάς, το λένε ο μητριός, συγγνώμη, το λένε ο μητριός, δεν είναι σωστή έκφραση. Ή η μητριά, πώς θα χειριστεί τα παιδιά τα ορφανά, τι εμπειρίες μπορεί να έχουν τα παιδιά τα ορφανά, αν και αυτή έχει από γάμο, που τέλος πέθανε ο άνδρας της, ξέρω εγώ, και έχει και αυτή παιδιά, πώς θα μεγαλώσουν μεταξύ τους, περιουσιακά στοιχεία κλπ. Κλπ. Μπλέξιμο. Είναι πράγματα τα οποία νομίζω λίγο ή πολύ πρέπει να τα έχουμε συναντήσει στη ζωή μας. Βέβαια, προκειμένου ο ένας ή ο άλλος, ή ο άνδρας ή η γυναίκα, να τρέχουν στην πορνεία, ο Θεός να φυλάξει. Τότε καλύτερο είναι να γίνει αυτός ο γάμος. Όχι εκ διαζυγίου, αλλά πάντοτε εκ πένθους, εκ θανάτου δηλαδή. Λοιπόν, προχωρούμε. Στο 18ο χωρίο. Απολύπης γάρ εκβαίνει θάνατος. Και λύπη καρδίας κάμψει ισχύ. Μεγάλη αλήθεια αυτό. Η απόδοση. Διότι από την πολλή λύπη βγαίνει θάνατος και η λύπη της καρδίας κάμπτει την ισχύ του ανθρώπου. Σας λέω, αληθέστατα. Αυτό είναι βέβαια το φοβερό αποτέλεσμα της λύπης. Όχι μόνο της λύπης εκ θανάτου, αλλά κάθε μορφή λύπης. Πρέπει να σας το πω αυτό. Ίσως δεν γνωρίζουν πολλοί ότι η λύπη είναι ένα από τα 7 θανάσιμα αμαρτήματα. Το γνωρίζετε. Θανάσιμο αμάρτημα λέγεται εκείνο το αμάρτημα το οποίο δυσκολεύει τον άνθρωπο να επανέλθει στη μετάνοια και να σωθεί. Λέγεται θανάσιμο, λέει προκαλεί τον θάνατο της ψυχής, αυτό το και θανάσιμο αμάρτημα. Όπως είναι η πορνεία, όπως είναι η υπερηφάνεια κτλ. Είναι και η λύπη. Θα το είχατε φανταστεί ποτέ αυτό, ότι είναι θανάσιμο αμάρτημα. Αν θέλετε, μπορούμε να κάνουμε μία μικρή επιλογή στο θέμα περί λύπης, όπως μας γράφει την περιγραφή των 7 θανάσιμων αμαρτημάτων ο Άγιος Κασιανός ο Ρωμαίος, που βρίσκεται στον πρώτο τόμο της Φιλοκαλίας, και όσοι έχετε την Φιλοκαλία κάνετε τον κόπο να το κοιτάξετε, και θα προέτρεπα να αποκτήσετε την Φιλοκαλία. Είναι 5 τόμοι
και με την ευκαιρία υπάρχουν άλλοι 5 τόμοι που είναι η μετάφραση. Και έτσι μπορείτε να πάρετε, αν έχετε μία λογιότητα, να πάρετε και τους 5 τόμους του κειμένου, να πάρετε και τους 5 τόμους της μεταφράσεως. Και όπου δεν καταλαβαίνετε κάτι, δεν το καταλαβαίνετε, έχετε παράλληλα, είναι γραμμένα έτσι, ώστε μπορούμε παραλλήλως να δούμε και τη μετάφραση. Σημειώσατε ακόμη ότι και η ψυχολογία και η ψυχιατρική καταδικάζουν τη λύπη και συνιστούν την απαλλαγή του ανθρώπου από αυτή. Διότι μπορεί να φτάσει ο άνθρωπος εκεί που θα φτάσει, ακόμη και να τρελαθεί μπορεί από την υπερβολική λύπη. Λοιπόν, για να δούμε, κάνω μία πάρα πολύ έτσι, σύντομη επιλογή από το κείμενο του Αγίου Κασιανού του Ρωμαίου. Έτσι, 3-4 πραγματάκια. Πέμπτος ημίν, αγών εστίν. Πέμπτος αγώνας σε σχέση με τον πρώτον, των θανασίμων αμαρτημάτων, που ο πρώτος αγών είναι κατά της γαστριμαργίας, μετά είναι της πορνείας κτλ. Κατά του πνεύματος, λέει, της λύπης, του επισκοτούντος τη ψυχή από πάσης πνευματικής θεωρίας και κολλείοντος αυτήν από πάσης αγαθής εργασίας. Όταν λέει εδώ κατά του πνεύματος της λύπης, πρέπει να πούμε, όπως λέμε, το πνεύμα της πορνείας, λέμε το πνεύμα της γαστριμαργίας. Δεν είναι έκφραση. Είναι δαίμονες, πνεύματα, δαίμονες, που υπηρετούν κάποια πάθη. Δεν ξέρω και αυτό εάν το γνωρίζετε. Λέμε ο δαίμον της πορνείας, δηλαδή το πνεύμα της πορνείας. Είναι ο δαίμονας εκείνος, το πνεύμα των πονηρών, που έχει, μη σας κάνει εντύπωση, ειδικότητα τρόπον τεινά να ρίχνει τον άνθρωπο στην πορνεία ή εμπροκειμένου στην λύπη. Όταν λοιπόν λέγει το πνεύμα της λύπης, αντιπροσωπεύεται, πραγματικά αντιπροσωπεύεται, από πρόσωπον δαιμονικών, από το δαίμονα της λύπης. Συνεπώς, έχουμε πολύ αγώνα να κάνουμε, όπως λέει ο Άγιος Κασιανός, προκειμένου να νικήσουμε αυτόν τον πνεύμα, τον δαίμονα της λύπης. Μετά, τι κάνει η λύπη αυτή? Επισκοτούντος, το πνεύμα της λύπης εννοείται, τη ψυχή από πάσης πνευματικής θεωρίας και κολλείοντος αυτήν από πάσης αγαθής εργασίας. Σκοτίζει τον άνθρωπο. Τον εμποδίζει να μετέλθει μια πνευματική εργασία, μια αγαθή εργασία. Δεν θέλει τίποτα. Ο άνθρωπος που πενθεί, που έχει τη λύπη, θέλει να κλείνεται διαρκώς εις τον εαυτό του. Είναι πολύ φοβερό πράγμα, πολύ φοβερό. Τόσο που ένας απ' έξω να μην μπορεί πολύ εύκολα και να βοηθήσει. Σε ένα άλλο σημείο, ως περγάρ σις, σίγμα ήτα σίγμα, είναι ο σκόρος. Ως περγάρ σις, ημάτιο και σκόλιξ ξύλων, ούτως η λύπη την του ανθρώπου ψυχήν κατεστεί. Όπως λέει, ο σκόρος τρώει το ρούχο, το σκουλίκι τρώει το ξύλο, έτσι λέει η ψυχή του, η λύπη κατατρώει και το σώμα ακόμα, θέλετε, γιατί αρρωσταίνει ο άνθρωπος, την ψυχή του ανθρώπου, τον άνθρωπο. Φοβρό. Υποβάλλει, τρίτο σημείο, αυτά είναι ανάλεκτα έτσι περασμένα, υποβάλλει αυτή, φεύγει τους ανθρώπους. Υποβάλλει στον άνθρωπο, η λύπη δηλαδή, να αποφεύγουν τους ανθρώπους, να αποφεύγει ο πενθόν, αυτός που έχει τη λύπη, να αποφεύγει τους ανθρώπους, ως αιτίους αυτή ταραχής γενωμένου, σαν να είναι τάχα η αίτη της ταραχής του λυπούντος ανθρώπου. Και ου συγχωρεί αυτή επιγνώνε, ότι ουκ έξωθεν, αλέμδον έχει εναποκειμένη την νόσο. Ουδέποτε γάρ υπό άλλου βλαβήσεται άνθρωπος, ή μη ένδοθεν έχει αποκειμένας τας των παθών αιτίας. Νομίζει ότι όλοι του φταίνε.
όλοι οι άλλοι είναι οι υπεύθυνοι της λύπης του. Ξαναλέω, όχι μόνο στο πένθος, αλλά και σε άλλες περιπτώσεις. Και σε άλλες. Έχασες την υγεία σου, έχασες τα χρήματά σου, έχασες την περιουσία σου. Θα το πούμε και κάτι λίγο πιο κάτω. Οπότε, ο άλλος φταίει. Δεν θέλω να τον δω στα μάτια μου. Και γίνεται ο άνθρωπος με τον τρόπο αυτόν αντικειμενικός και υποκειμενικός. Και δεν αντιλαμβάνεται ότι η αιτία είναι μέσα του. Όπως λέει εδώ ο Άγιος Κασιανός Ρωμαίος. Ένα ακόμα σημείο. Επιβάλλει σε απόγνωση, εμβάλλει εις απόγνωση. Κανείς απογοητεύεται. Γι' αυτό το πάθος της λύπης δεν επέτρεψε, αναφέρει ο Άγιος Κασιανός, στον Κάιν μετά την αδερφοκτονία να συνέλθει. Αλλά δεν επέτρεψε και στον Ιούδα, έχει πολλά λόγια εκεί και τα παίρνω εγώ έτσι συμπτυγμένα, και στον Ιούδα να μετανοήσει. Ο διάβολος έσπρωξε και τον Κάιν και ο Θεός απεχώρησε τον Κάιν, τον έκανε άλλη γενιά. Η γενιά του Σιθ μετά έχουμε, την γενιά του Σιθ, που είναι άλλη γενιά από τον Κάιν, να μην μείνουμε περισσότερο. Και ακόμη ο Ιούδας. Μεταμεληθείς λέγει, απήνξα το. Πέταξε τα χρήματα, ταλέπορε Ιούδα. Α, ταλέπορε Ιούδα. Είναι κάτι πραγματικά φοβερό. Η λύπη αυτή είναι καταστρεπτική και για το σώμα και για την ψυχή. Όταν αναφέρεται σε κάθε μορφή ζημία. Απώλεια προσώπων, όπως είναι το πένθος. Απώλεια υλικών πραγμάτων που σας είπα προηγουμένως. Απώλεια ακόμη και αυτής της υγείας. Ναι. Έχουμε παρατηρήσει τέτοια, αγαπητοί μου, φαινόμενα στις μέρες μου. Και εσείς το έχετε ακούσει αυτό. Άνθρωπος που φερειπίν νοσηλεύεται στον αντικαρκυνικό των Αθηνών πριν από κάποια χρόνια. Η συνειδητοποίηση ότι έχει καρκίνο τον έκανε και βγαίνει στον εξώστη και βούτυξε στο κενό και σκοτώθηκε. Γιατί δηλαδή τάχα να πρέπει να ζήσω αφού είμαι άρρωστος. Και ούτω καθεξής. Ο Θεός να φυλάξει. Ο Θεός να φυλάξει. Η λύπη οδηγεί πραγματικά σε απόγνωση. Και εις αυτήν ακόμη την αυτοκτονία. Πεθαίνει η γυναίκα σου και αυτοκτονείς. Γιατί να το κάνεις αυτό. Έλεγαν οι αρχαίοι, το γάρ πολύ της λήψεως γεννά παραφροσύνη. Η υπερβολική λύπη, λέει, γεννάει την παραφροσύνη. Αλλά αντιθέτως, έχουμε και την κατά Θεόν λύπη, η οποία δεν οδηγεί εκεί, αλλά για αυτήν πρώτον Θεός, αγαπητοί μου, θα μιλήσουμε την ερχομένη φορά. Δεν ακούω. Όταν ετοίμαζα την ομιλία αυτή, σκέφτηκα και ξανασκέφτηκα, μου ήρθε στο νου, να σας μιλούσα για το θέμα της κάψεως των νεκρών. Η δε Αποστολική Διακονία έστειλε σε όλους τους ιερείς ένα τευχίδιο, το οποίο βέβαια ακόμη δεν έχω ανοίξει γιατί δεν είχα καιρό, που αναφέρεται στο θέμα της ταφής ή της κάψεως των νεκρών. Πρώτο Θεός, μια που το θέσατε εσείς, μπορεί κάτι να πούμε την ερχομένη φορά. Προκαταβολικός όμως, σας λέγω, η κάψη των νεκρών δεν αναφέρεται στην Αγία Γραφή. Δεν αναφέρεται στην Αγία Γραφή. Αλλά και θα ήταν πάρα πολύ σκληρό να μπει μετά στο φούρνο, στον κλίβανο, το αγαπημένο σου πρόσωπο για να μαζέψει μετά τη στάχτη. Θυμούμε, κάποτε εδώ στη Λάρισα, ότι ήταν ένας
από τον Καναδά. Ένας τουρίστας, νεαρός, άγαμος. Εκεί στη στροφή της παλαιάς, τώρα είναι πάρκο, εκεί που στρίβουν τα αυτοκίνητα, της παλαιάς αγοράς, δεν θυμίστε, παλαιά αγορά. Εκεί λοιπόν, όπως πήγε να γυρίσει το ευλογημένο αυτό παιδί, τι έγινε, ένα ατύχημα και σκοτώθηκε. Είχε μεριμνήσει γι' αυτό η Μητρόπολη μας, η Μητρόπολη Λαρίσης. Και τότε από τον Καναδά οι γονείς αυτού του νέου ζήτησαν μέσω της πρεσβείας των να αποτεφρωθεί, δηλαδή να καεί η κάψη που λένε. Και απετεφρώθηκε. Και η πρεσβεία βεβαίως μετά φρόντισε και έστειλε την στάχτη στον Καναδά. Οι αρχαίοι Έλληνες, κάνω μια παρένθεση, είχαν και την ταφή, είχαν και την κάψη. Γι' αυτό είχαν τους λυκύθρους, τις στάμνες εκείνες, τα δοχεία εκείνα τα πύληνα που βάζανε μέσα τη στάχτη και την έβαζαν σε ένα εικονικό τρόπο την αντάφο. Κλείνω την παρένθεση. Ύστερα από λίγο καιρό έλαβε η Μητρόπολη, τότε ήταν ο μακαριστός θεολόγος, ανάμεσα στο 70 με 74 και κάπου ήταν, έλαβε μία επιστολή από τους γονείς αυτού του νέου που ευχαριστούσαν πάρα πολύ τον δεσπότη που είχε φροντίσει για την όλη αυτή η ιστορία. Όχι βεβαίως για την κάψη, δεν φρόντισε ο δεσπότης για την κάψη. Τα παρακάτω τα ανέλαβε, όπως σας είπα, η πρεσβεία η Καναδική. Και μάλιστα εγγράφεται στο γράμμα αυτό ότι θα έπαιρναν τη στάχτη και θα τη σκόρπιζαν στην θάλασσα, δηλαδή στον Ατλαντικό ωκεανό. Όπως και έγινε με τη δική μας τη Μελίνα Μερκούρη. Όλοι μαζί μιλάτε και δεν βακάτε. Αϊκάλα. Ναι, όχι με η Μελίνα Μερκούρη, αυτή η ετάφη. Λοιπόν, με την Κάλας. Έχουν πάρει συνήθειες από το εξωτερικό που έζησαν οι άνθρωποι αυτοί, έδωσε εντολή, οπότε κάηκε και τη στάχτη της τη σκόρπισαν μέσα εις το Αιγαίο. Λιμονόμαστε, λιμονόμαστε. Όχι, αγαπητοί μου, δεν είναι χριστιανική συνήθεια για πολλούς λόγους που θα δούμε πρώτο Θεός με δύο λόγια την ερχομένη πρώτο Θεός φορά.